Χριστουγεννιάτικος μποναμάς 350 εκατομμύριων ευρώ για ευάλωτους άτομα με αναπηρία και χαμηλοσυνταξιούχους. Αναλυτικά παραδείγματα. Με παρατράγουδα ξεκίνησαν οι εορτασμοί για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Αστακό στο κέντρο της Αθήνας εν ώψη της πορείας. Ο Τσίπρας κάλεσε τον Κασελάκη και εξέφρασε την ανησυχία του για την ενότητα του κόμματος. Όλο το παρασκήνιο. Και τώρα, το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Γιώργο Ευγενή. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Νέο πακέτο στήριξης των πιο ευάλωτων δρομολογεί η κυβέρνηση, διανέμοντας 350 εκατομμύρια σε 2,3 εκατομμύρια δικαιούχους στην περίοδο των Χριστουγέννων, με αποδέκτες δικαιούχους, επιδομάτων παιδιού, χαμηλοσυνταξιούχους και άτομα με αναπηρία. Στο ρεπορτάζ του Γιώργου Σαραντάκου θα δείτε αναλυτικά παραδείγματα για τις ενισχύσεις που έρχονται, με όπλο την καλή πορεία των δημοσίων εσόδων. Και το ένα ευρώ βοηθάει, αλλά πούντα. Τέλος του χρόνου, ε! Είναι ανάσα, αγόρι μου, αλλά είναι αργά. Τώρα είδες, πάμε να ψωνίσουμε λιγάκι. Είμαστε χαμηλοσυνταξιούχοι και αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μετρημένα κουκιά τα λεφτά για να πάρουμε κάτι. Το ζευγάρι των συνταξιούχων που μόλις είδατε είναι από εκείνα που θα λάβουν τη νέα έκτακτη ενίσχυση του μποναμά της κυβέρνησης. Επίδομα 350 εκατομμύρια ευρώ που αφορά 2,3 εκατομμύρια πολίτες. Η κυβέρνηση, όπως έχει κάνει και στα προηγούμενα έτη, το πλεόνασμα αυτό το επιστρέφει στην κοινωνία. Υπολογίζεται ότι το πλεόνασμα αυτό φέτος θα είναι 352 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα δοθεί σε ασθενέστερους οικονομικά συμπολίτες μας τα Χριστούγεννα. Το επίδομα αυτό αφορά λοιπόν πάνω από 1 εκατομμύριο χαμηλοσυνταξιούχους που δεν έχουν προσωπική διαφορά ή έχουν μέχρι 10 ευρώ. Περίπου 800.000 γονείς με παιδιά που παίρνουν επίδομα τέκνων και όσοι παίρνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, δηλαδή περίπου 210.000 δικαιούχους. Πολύ μεγάλη βοήθεια, γιατί υπάρχει μεγάλη κρίση. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Δεν υπάρχει ευρώ στον κόσμο, στην αγορά. Με την ακρίβεια να αποτελεί καθημερινό πονοκέφαλο για εκατοντάδες χιλιάδες χαμηλόμεους τους και χαμηλοσυνταξιούχους, η ενίσχυση αυτή είναι κάτι, όπως μας λένε. Ζήτουν όμως και κάτι περισσότερο. Βλέπεις τον κόσμο να ψωνίζει με ευκολία, να γεμίζει καρότσια, καλάθια, τι. Μακάρι να μπορούσαν να δώσουν και κάτι παραπάνω. Ο κόσμος έχει ανάγκες μεγάλες. Ας δούμε με ένα παράδειγμα τι κερδίζει μια οικογένεια με δύο παιδιά και εισόδημα από 6.000 έως 10.000 ευρώ. Σήμερα παίρνει επίδομα τέκνων 84 ευρώ και τώρα θα λάβει επιπλέον 126 ευρώ. Άρα συνολικά το Δεκέμβριο θα πάρει περίπου 210 ευρώ. Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να πηγαίνει καλά και να αποδίδει. Αυτό μας επιτρέπει σήμερα να ανακοινώσουμε ένα επιπλέον μέτρο στήριξης, στοχευμένο όμως για τα ευάλωτα νοικοκυριά, σε συνέχεια όσων ήδη έχουμε ανακοινώσει, χωρίς να παρεκκλίνουμε από τους δημοσιονομικούς στόχους. Επεισοδιακή ήταν, κυρίες και κύριοι, η κατάθεση Στεφανιού από τον Νίκο Ανδρουλάκη στον χώρο του Πολυτεχνείου, στο πλαίσιο του τριήμερου εορτασμού για την 50η επέτειο της εξέγερσης. Την ώρα που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μπήκε στον χώρο για να καταθέσει το στεφάνι, στο μνημείο ομάδα φοιτητών εκτόξευσε προς το μέρος του καφέδες. Είμαστε συνδεδεμένοι με τον χώρο του Πολυτεχνείου. Είναι η δεύτερη μέρα των εορτασμών. Πρώτα να δούμε το ρεπορτάζ, αμέσως μετά σύνδεση με τη Χριστίνα Καλοκύρη. Η είσοδος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο χώρο του Πολυτεχνείου προκειμένου να καταθέσει στεφάνι στο μνημείο ήταν αρκετή για να ανάψουν τα αίματα. Μέλη φοιτητικών συλλόγων μόλις είδαν τον Νίκο Ανδρουλάκη να περνάει την πύλη, άρχισαν να φωναζούν συνθήματα, τον πλησίασαν και του πέταξαν όχι έναν αλλά δύο καφέδες. Μάλιστα οι άνδρες της συνοδείας του άνοιξαν ομπρέλες για να τον προστατεύσουν. Σήμερα έχουμε χρέος και εμείς να αγωνιστούμε για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, για μια ποιοτική δημοκρατία, για λιγότερες ανισότητες, για περισσότερες ευκαιρίες στις νεότερες γενιές, για ισχυρή δημόσια υγεία και παιδεία. Λίγο νωρίτερα ο εκλεγμένος Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας άφησε στο μνημείο ένα κόκκινο γαρίφαλο, ενώ στεφάνια κατέθεσαν αντιπροσωπεία του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου πριν 50 χρόνια δείχνει το μεγαλείο της λαϊκής θέλησης και δύναμης και κινητοποίησης όταν αυτή ξεχύνεται απελευθερωμένη, θα λέγαμε, από την βία, το φόβο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε την πρόθεση του Στέφανου Κασελάκη να συμμετάσχει αύριο στην πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία.
Καλά κάνει και θα πάει στην πορεία του Πολυτεχνείου. Δεν ξέρω αν θα πάει με τον μπλοκ της Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ ή θα φτιάξει ένα δικό του μπλοκ της Goldman Sachs. Φαντάζεστε μένα να πάω εκεί. Επιλογή πολιτική φαντάζεστε, θα πήγαν κάποιοι άλλοι. Και προφυλακίστηκαν και καταδιώχθηκαν και δεν ξέρω τι άλλο. Ιδιαίτερο χρώμα και αυτή τη χρονιά έδωσαν τα μικρά παιδιά. Συνοδευόμενα από τους γονείς τους ή από τον παππού και τη γιαγιά, άφησαν ένα λουλούδι για να τιμήσουν εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους για τη δημοκρατία. Τι σου έχει πει ο παπάς η μαμά? Μου είχε πει ότι είχε μπει το τάγκ και ότι ήταν οι φοιτητές πάνω στην πόρτα. Στη φετινή επαιτίο έντονη είναι η υποστήριξη του κόσμου προς τον Παλαιστινιακό λαό. Έχει ένα διαφορετικό στίγμα και λόγω των εξελίξεων που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή με την Παλαιστίνη και το Ισραήλ. Αύριο οι πύλες του Πολυτεχνείου για όσους θέλουν να επισκεφθούν το χώρο θα κλείσουν στη μία το μεσημέρι. Από τα μεγάφωνα θα ακούσει το προσκλητήριο των νεκρών και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η πορεία προς την Αμερικανική πρεσβεία. Πάμε λοιπόν κυρίες και κύριοι να συνδεθούμε με το Πολυτεχνείο, με τη Χριστίνα Καλοκύρη. Θα είναι αστακό στο κέντρο της πόλης αύριο. Χιλιάδες αστυνομικοί παρατεταγμένοι στους δρόμους. Να μας δώσει τις πληροφορίες, Χριστίνα, για το σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας. Καλησπέρα σας. Πραγματικά, όπως μας έχουν ενημερώσει, 5.500 αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός, όπως επίσης και ελικόπτερα της αστυνομίας και drones θα πετούν στον ουρανό της Αθήνας προκειμένου να ελέγχουν την κατάσταση. Καθώς, όπως γνωρίζετε, αύριο θα είναι και η μεγάλη πορεία προς την Αμερικανική πρεσβεία. Ιδιαίτερη σημασία θα δώσουν οι αστυνομικοί στο κτίριο της Αμερικανικής πρεσβείας αλλά και της Ισραηλινής. Κατά τα λοιπά, να σας πω ότι οι αστυνομικοί βρίσκονται και σήμερα βέβαια, αλλά χωρίς να γίνεται εμφανής η παρουσία τους στα ιδρύματα, τα οποία παραμένουν κλειστά από την πρώτη μέρα του εορτασμού. Σήμερα οι πύλες του Πολυτεχνείου θα κλείσουν στις 8 το απόγευμα. Ο κόσμος εξακολουθεί να προσέρχεται, κυρίως είναι μαθητές, φοιτητές, σωματεία αλλά και αλληλέγγυοι. Το στοίχημα είναι να μην υπάρχουν αύριο προβλήματα στους δρόμους και η πορεία να διεξαχθεί κανονικά. Όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, οι πύλες αύριο για όσους θέλουν να την επισκεφθούν το χώρο του Πολυτεχνείου θα κλείσουν στη μία το μεσημέρι. Θα έρθει η ματωμένη σημαία και θα ξεκινήσει η πορεία.